Καλησπέρα σας. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας είναι 9 υπουργοί πετροπαραγωγών χωρών, όμοιροι αγνώστων οπλοφόρων. Χιόνια και βροχές σε όλη την Ελλάδα. Μακάριος και Κλειρίδης μιλούν για το πρόβλημα των προσφύγων. Χριστουγεννιάτικες γιορτές σήμερα στην Αθήνα. Κατεστάλλει η στρατιωτική εξέγερση στην Αργεντινή. Η μόρφη τιμή του πετρελαίου. Πολλή ώρα μετά την εισβολή των τρομοκρατών ακούγονταν πυροβολισμοί, ενώ η αστυνομία απέκλειε την περιοχή. Οι εξτρεμιστές, στους οποίους λέγεται ότι περιλαμβάνεται και μια γυναίκα, ανατίναξαν το τηλεφωνικό κέντρο του ΟΠΕΚ με αποτέλεσμα να διακοπεί κάθε επικοινωνία με το κτίριο. Είναι άγνωστη μέχρι στιγμής η εθνικότητα των τρομοκρατών, σύμφωνα με μια πληροφορία από το ενεργειακό στο Παρίσι. Λίγο πριν από την επιδρομή στο αυτιακό κέντρο του ΟΠΕΚ, ο Υπουργός Πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, κ. Γιαμανί, είχε δηλώσει ότι υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη του οργανισμού. Βροχές και χιόνια πέφτουν από τη νύχτα σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι φυσούν στις θαλάσσιες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει και κυμαίνεται στις περισσότερες από αυτές γύρω στο μηδέν. Η κακοκαιρία άρχισε από χθες στη Βόρεια Ελλάδα και επεκτάθηκε βαθμιαία σε ολόκληρη τη χώρα. Καλησπέρα σας. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας είναι 9 υπουργοί πετροπαραγωγών χωρών, όμοιροι αγνώστων οπλοφόρων. Χιόνια και βροχές σε όλη την Ελλάδα. Μακάριος και Κλειρίδης μιλούν για το πρόβλημα των προσφύγων. Χριστουγεννιάτικες γιορτές σήμερα στην Αθήνα. Κατεστάλλει η στρατιωτική εξέγερση στην Αργεντινή. 5 άγνωστοι οπλοφόροι εισέβαλαν το μεσημέρι στα γραφεία του ΟΠΕΚ στη Βιέννη και κρατούν ομήρους 9 υπουργούς. Η ομάδα των ενόπλων μπήκε από αυτή την πόρτα στο κτίριο με την απειλή αυτομάτων όπλων, σκορπίζοντας θύελλα σφαιρών στην είσοδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα και να τραυματιστούν πολλά άλλα. Τη στιγμή εκείνη, οι 9 υπουργοί των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, ανάμεσά τους ο Γιαμανί της Σαουδικής Αραβίας, ο κ. Άμου Ζεγκάρ της Περσίας και ο κ. Χερνάντες της Βενεζουέλας και άλλοι, είχαν σύσκεψη για τον καθορισμό της τιμής του πετρελαίου. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε σήμερα τη μεικτή χοροδία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, που την αποτελούν υπάλληλοι του ΟΤΕ που υπηρετούν οργανισμούς που έλαβε μέρος η χοροδία στο Μοντρέ της Ελβετίας το 1971 και στο Λαγκόλεν της Ουαλίας το 1973, επρότευσε. Η χοροδία αρχίζει το σημερινό μας πανηγυρικό πρόγραμμα με τα κάλατα. Καλή μεσπέρα. Thank you.
Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Χριστούγεννα θα είμαι μέσα. Είναι 7 ολόκληρα χρόνια. Κατά ιεραρχική τάξη θα μπορούσα να πω ότι σκέφτομαι το παιδί μου, τη γυναίκα μου και τους γονείς μου. Εσύ, Κώστα, που σε λίγη ώρα θα μπεις να κάνεις δελτίο ειδήσεων, τι σκέφτεσαι? Οι δημοσιογράφοι συνήθως τις γιορτές δουλεύουν πάντα. Το έχουμε συνηθίσει. Το μόνο που μένει είναι να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ διασκέδαση. Και το προσπαθούμε.